Συνδιαστική έρευνα, αξιοποίηση πληροφοριών και τρία οπτικά ντοκουμέντα με τι εισβολέ σε σπίτια οδήγησαν το αστυνομικό τμήμα τη Χερσονήσου στην εξιχνίαση 38 διαρρήξεων που είχαν σημειωθεί σε διάστημα ενό έτου στο βόρειο παραλιακό μέτωπο από τον Καρτερό έω και τα Μάλια. Ηλια του καθόλου ευκαταφρόνητη, καθώ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τι 160.000 ευρώ. Πρόκειται για τρει Αθήγανου από τον καταβλισμό τη Νέα Αλκαρνασού, από όπου ξεκινούσαν τι επιδρομέ του με στόχο να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια που έβαζαν στο στόχαστρο, χωρί να λείψουν και στιγμέ που διασταυρώθηκαν με του ενίκου και αποχώρησαν προφασιζόμενοι ότι έψαχναν κάποιο άλλο σπίτι. Οι κατηγορούμενοι ηλικία 31, 32 και 36 ετών ακολουθούσαν πανομοιότυπη μέθοδο, παραβιάζοντα τι εισόδου των σπιτιών είτε μπαλκονόπορτε με στόχο να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Ηλία τη συμμορία ήταν επίση επιλεκτική καθώς αποσπούσαν μόνο χρήματα και κοσμήματα η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι αγγίζει τις 160.000 ευρώ. Σε τρεις περιπτώσεις, οι κάμερες κατέγραψαν έναν από τους δράστες και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν. Όμως, οι έρευνες έπεφταν στο κενό καθώς οι διοκτικέ αρχές δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Όπως φάνηκε, το είχαν αγοράσει από την Αθήνα χωρίς να κάνουν μεταβίβαση, έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν. Οι μαρτύριε από τι πρόσφατε κλοπέ που σημειώθηκαν στην περιοχή ανέφεραν και πάλι την περιγραφή του ίδιου αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί του τμήματο Χερσονήσου δεν άργησαν να συνδέσουν τα γεγονότα και να εντοπίσουν τον 32χρονο κατηγορούμενο που έπεσε τη Δευτέρα σε μπλόκο αστυνομικών, από που δεν κατάφερε να ξεφύγει παρά την προσπάθειά του. Ο ίδιο παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενο για διακεκριμένες περιπτώσει κλοπών, ενώ οι δύο συνεργοί του καταζητούνται.